Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση με τον αριθμό των αγριόχειρων συνεχώς να αυξάνεται. Η αναζήτηση τροφής τα οδήγησε ακόμη και μέσα στις πόλεις. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως τονίστηκε σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο ειδικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τζανακούλης. Είναι μεγάλο το θέμα, διότι δεν έχουν μπει απλά στις καλλιέργειες και σε κατοικημένες περιοχές, αλλά φτάνουν και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τις τελευταίες μέρες είναι πρώτων πυλών της πόλης. Της πόλης μας, της πρωτεύουσας, της Θεσσαλίας, της Λάρισας. Τα αγριογούρουνα καταστρέφουν καλλιέργειες, εισβάλλουν σε κτηνοτροφικές μονάδες και αποτελούν απειλή ακόμη και για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί κυρίως στις βραδινές ώρες. Επίσης, η διάδοση της πανόλης στους αγριόχειρους παίρνει ανησυχητική διάσταση. Είναι γνωστό πλέον το πρόβλημα των αγριόχειρων, τεράστιο, πρώτα για την παραγωγική διαδικασία, την αγωτική, και τώρα έχουμε και την πανόλη που κινδυνεύουν μονάδες σιροτροφικές, γιατί αν παρουσιαστεί και αν επεκταθεί το πρόβλημα, υποχρεωτικά όλες οι μονάδες τίθενται σε καραντίνα και θανατώνουν τα ζώα. Αν και έχουν ληφθεί κατά καιρούς διάφορα μέτρα, τελικά όμως δεν ευόδωσαν. Όπως υποστήριξε η επιθεωρήτρια δασικής πολιτικής Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Ζωή Φτίκα, μία λύση είναι η δημιουργία συνεργείων δίωξης που θα αποτελούνται από μέλη των κυνηγετικών συλλόγων, θα επιβλέπονται από τη δασική υπηρεσία και θα έχουν στόχο να μειώσουν τον πληθυσμό. Ότι μπορούμε να κάνουμε συνεργεία δίωξης με κυνηγούς, μέλη των κυνηγητικών συλλόγων, για αυτά περισσότερο θα πει ο κύριος Πρόεδρος, οι οποίοι θα έχουν ασφάλεια για όλο το χρόνο και με τη συνεργασία και μετά από υπογραφή της επιθεωρήτριας δασών, θα πρέπει να γίνουν και με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας να μειώσουν τον πληθυσμό και μέσα σε καταφύγια και μέσα και σε απαγορευμένες περιοχές. Ήδη έχει γίνει μια εισήγηση από την Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος το κυνήγι του αγριόχειρου να ξεκινάει στις ζώνες διάβασης από 20 Σεπτεμβρίου που ανοίγει το κυνήγι. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περίπου 600.000 αγριόχειροι. Από αυτούς θα πρέπει να φωνευτούν τουλάχιστον 200.000 για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.